Χριστός Ανέστη, χρόνια σας πολλά, κύριε Λεονταράκη. Αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, κύριε Λεονταράκη, χρόνια πολλά στους ακροατές σας. Με υγεία, πάνω απ' όλα υγεία, κύριε Λεονταράκη. Και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση άλλη μια φορά. Λοιπόν, για δώστε μας, έχουμε εξελίξεις. Έχουμε δεδομένα διαφορετικά, στοιχεία καλύτερα και επικαιροποιημένα, αν και βέβαια η αντιπερική περίοδος έχει ξεκινήσει προπολού για εμάς εξαιτίας και των καιρικών συνθήκων, έτσι. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Υπάρχει έτσι μια παραπάνω, αν το θέλετε, σκέψη όλων μας στα τέσσερα τμήματα της περιφέρειας και των Δήμων. Όσον αφορά την έναρξη φυσικά, αλλά πάντα και κατά τη διάρκεια της Άνοιξης είχαμε περιστατικά, όπως όντως η πυροσβεστική κλίση να αντιμετωπίσει αρκετά και πριν το Πάσχα και κατά τη διάρκεια. Είναι σημαντικό να πούμε ότι φέτος η διαδοζηράκη για την πυρική περίοδο ξεκινάει πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο. Όσοι ήθιστε τα τελευταία χρόνια, από 1η του Μάη είχαμε την έναρξη αντιπυρικής. Φέτος, με απόφαση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, από μεθαύριο ουσιαστικά 20 του μήνα, 20 του Απρίλη, απαγορεύεται οποιαδήποτε καύση στο ύπαιθρο. Ξεκινάμε ουσιαστικά 10-11 μέρες νωρίτερα από το συνηθισμένο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και εμείς να επισπεύσουμε και οι Δήμοι, όσοι δεν έχουν προβεί, να προβούν άμεσα, αλλά και εμείς, σαν περιφέρεια, σαν περιφερειακές ενότητες, τα συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας. Είναι τα όργανα ουσιαστικά που έχουν την ευθύνη του ελέγχου όχι μόνο του Δήμου, του εκάστοτε Δήμου, αλλά και των περιφερειακών ενωτήτων. Όσον αφορά το πού βρισκόμαστε, είναι αυτό που συζητάμε, είναι που και αυτό εσείς οι ίδια λέτε, το πού βρισκόμαστε, τις ελλείψεις φυσικά και το σχεδιασμό, το οποίο κάθε χρόνο ανάλογα τα μέσα φυσικά που συνήθως δεν διαφέρνει και πολύ από τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω ωστόσο να σας παρακαλέσω, ή πιο κοντά να είσαστε στο τηλέφωνό σας, είτε στο μικρόφωνο, δεν ξέρω πώς μιλάτε του τηλεφώνου σας, γιατί σας ακούω λίγο προς το βάθος και ταλαιπωρώ τον κόσμο. Η αλήθεια είναι, ούτε εγώ η ίδια δεν σας ακούω καθαρά. Ναι, θα το προσπαθήσω. Έχω σταματήσει, επειδή οδηγούσα προηγουμένως, έχω σταματήσει τον εθνικό στην άκρη. Σε ασφαλές σημείο θα προσπαθήσω ακόμα πιο κοντά για να σας ακούμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έναρξη αντιπυρικής περίοδου 11 μέρες νωρίτερα, 20 Απριλίου, με εντολή του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Αλλαγής, όπως είπατε. Πρώτη, αν θέλετε, οδηγία είναι η απαγόρευση της καύσης στην Ήπεθρο. Ουσιαστικά, από μεθαύριο, κυρία Λουγεράκη, είναι αυτό που λέτε και εσείς, είναι αυτό που σας είπα, είναι και αυτό που όλοι ξέρουμε. Από μεθαύριο 20 του μήνα, 20 Τετάρτου, απαγορεύεται η οποιαδήποτε καύση στο ύπαιθρο. Ουσιαστικά, δηλαδή, οι αγρότες που είχαν στο μυαλό τους την εβδομάδα που διανύουν αυτή τη στιγμή να κάψουν οποιαδήποτε υπολείμματα από ελαιοκαλλιέργειες, από οτιδήποτε στο χωράφι τους, να γνωρίζουν ότι από μεθαύριο απαγορεύεται. Και φαίνεται τουλάχιστον ότι δεν θα υπάρχει καμία ανοχή όσον αφορά και τους ελέγχους, αλλά και τα πρόστιμα σε περιπτώσεις που είτε προκληθεί φωτιά από αμέλεια, είτε εντοπιστούν άτομα που από τις 20 και μετά θα προβαίνουν σε καύσεις. Ούτως ή άλλως το έχουμε δει και το τελευταίο διάστημα και το έχουμε ακούσει από την πυροσβεστική υπηρεσία και για τις συλλήψεις και για τις ευθύνες και για τις ποινικές ευθύνες και για τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται σε εκείνους που φέρουν αυτή την ευθύνη. Με τι δεδομένα ξεκινάμε, κύριε Λεονταράκη? Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Τα δεδομένα. Είχαμε πρόσφατα μία συνάντηση εργασίας στην περιφέρεια με εκπροσώπους της πυροσβεστικής. Αυτό που και εμείς μάθαμε πραγματικά είναι ότι σε επίπεδο Ηρακλείου, δυστυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις ξεκινάνε με ένα σημαντικό αριθμό ελλείψεων όσον αφορά το προσωπικό. Είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, σεβαστή δύναμη για πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι άτομα τα οποία είτε μετατέθηκαν είτε συνταξιοδοτήθηκαν, τα οποία δυστυχώς δεν αναπληρώθηκαν, παρόλο τις εξαγγελίες και τις υποσχέσεις και τα ευχολόγια που ακούμε κατά καιρούς, σε μια κρίσιμη μονάδα, την κρίσιμότερη αν το θέλετε. Η πυροσβεστική είναι αυτή που έχει το πάνω χέρι ουσιαστικά σε ένα νομό ο οποίος είναι και μορφολογικά και γεωγραφικά και το αναγλυφό του αρκετά δύσκολο, θα έλεγα. Ναι, μεν μπορεί να μην έχουμε τα μεγάλα δασικά οικοσυστήματα, αλλά δεν πάβει να είναι ένας πολύ δύσκολος νομός όσον αφορά τη δυνάμεις. Δηλαδή, πόσοι έπρεπε να είναι και πόσοι είναι? Κύριε Αλγεράκη, κατά πληροφορίες πάντα, οι οποίες δεν θα έλεγα ότι απλά αρκούνται σαν πληροφορίες, σαν λόγια. Είναι, αν το θέλετε, είναι το παράπονο των πυροσβεστικών δυνάμεων της ηγεσίας τουλάχιστον του Ηρακλείου, το ότι 25 άτομα των αριθμών συνταξιοδοτήθηκαν είτε έφυγαν με αποσπάσεις από το Ηράκλειο, τα οποία ενώ η ηγεσία το γνώριζε,
δυστυχώς δεν πορεύησαν στην αντικατάσταση αυτών των ατόμων. Είναι κάτι που ειλικρινά εγώ δεν το περίμενα και όλοι μας, διότι όλοι μας προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, παρόλο με τις ελλείψεις που έχουμε κατά καιρούς πει, με την αγωνία, με τα μέσα που διαθέτουμε, με εργολαβίες, με κόστος, με άγχος. Δεν γίνεται η πυροσβεστική και δεν φταίει φυσικά η υλικοτεχνική υποδομή, εναέρια μέσα. Κοιτάξτε, τα εναέρια μέσα θα λειτουργήσουν όπως τα προηγούμενα χρόνια με συμβάσεις και αυτά φαίνεται ότι ξεκινάνε 10 μέρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο, δηλαδή ουσιαστικά από την εβδομάδα που θα διανύσουμε τι θα τεθούν στον υψηφιακό σχεδιασμό των περιοριστικών δυνάμεων. Δεν πάβουν όμως να υπάρχουν ελλείψεις και πάλι στο πυροσβεστικό σώμα και μάλιστα στη συζήτηση που είχαμε κάνει υπόψη του Περιφερειάρχη όλα αυτά τα θέματα. Συγγνώμη κύριε Λεονταράκη, εναέρια μέσα την εβδομάδα που διανύουμε, είπατε, ποια εβδομάδα αυτή είναι εδώ. Ναι, την εβδομάδα αυτή, την εβδομάδα την οποία ξεκίνησα από χθες ουσιαστικά μέχρι τα τέλη, πιθανολογώ, πιστεύω βάσει τις πληροφόρες που έχουμε, ότι και τα εναέρια μέσα τα οποία κάθε χρόνο έρχονται με καθυστέρηση πάντα. Φαίνεται ότι θα είναι στη διάθεσή μας. Αυτό δεν πάει να το δούμε, έτσι. Ναι. 10 μέρες ουσιαστικά νωρίτερα από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ο προγραμματισμός ήταν για 1 του Μαΐου. Οι πληροφορίες λένε ότι την 10 μέρες νωρίτερα, άρα ουσιαστικά από 20 του μήνα, και τα εναέρια μέσα θα είναι στη διάθεσή μας. Ωραία. Κύριε Λεονταράκη, να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Παρακαλώ. Διότι πάρα πολύ συχνά λέτε ότι εξαιτίας της ελλιπούς χρηματοδότησης υπάρχουν θέματα σε ό,τι έχει να κάνει με την οργάνωση, με τον προγραμματισμό, με αυτές τις υποχρεώσεις που έχουν από τη δική τους την πλευρά και οι δήμοι. Υποστελέχωση επίσης της δασικής υπηρεσίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, σε ό,τι έχει να κάνει με αντιπυρικές ζώνες, ευθύνες κλπ. Η τελευταία πληροφορία. Οι τελευταίες πληροφορίες τι λένε? Οι τελευταίες πληροφορίες λένε, κυρία Λουγεράτη, ότι έχουμε, όπως αυτό προηγουμένως, έλλειψη όσον αφορά τον αριθμό του πυροσβεστικού σώματος, των ατόμων. Μιλάω για τους Δήμους. Αφήστε το αυτό. Πήγα στους Δήμους και στις υποχρεώσεις των Δήμων. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Έχουμε, όσον αφορά πάλι στο πυροσβεστικό σώμα, δεν θα έλεγα έλλειψεις, αλλά ανάγκη από πυροσβεστικά μέσα, τροχύλατα ουσιαστικά, τα οποία, από όσο γνωρίζω, έχουν τεθεί στην ευθύνη του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, δηλαδή οι ηθήνοντες το γνωρίζουν. Θέλω να πιστεύω ότι θα καλυφθούν και τα 25 άτομα και τα οχήματα τα οποία το πυροσβεστικό σώμα ζητάει. Με τη βοήθεια της περιφέρειας, στο μέτρο του δυνατού, όσο μπορούμε να συνδράμουμε, είτε πιέζοντας είτε από άλλες μορφές χρηματοδότησης. Θέλω να πιστεύω όμως τώρα που είναι νωρίς ότι αυτά θα αντικατασταθούν. Όσον αφορά τώρα του ΣΟΤΑ. Αυτό που χρόνια φωνάζουμε, δηλαδή πολλές φορές το λέμε, το ξαναλέμε και ίσως να γινόμαστε κουραστικοί, δεν ξέρω για άλλους, ίσως τους γραφικούς, αλλά είναι πραγματικότητα. Οι ελλείψεις είναι κάτι το οποίο θα κληθούμε σε ένα μεγαλύτερο βαθμό προσωπικού να αντιμετωπίσουμε. Να σκεφτείτε ότι ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς, είτε γραφειοκρατικής, είτε στελέχος των γραφείων, είτε οτιδήποτε, έγινε και μέσω των συμβάσεων, οι οποίες συμβάσεις ουσιαστικά πάβουν να έχουν ισχύ. Δηλαδή φεύγουν τα άτομα με λίγα λόγια. Άρα θα καταλήξουν πάλι σε γραφεία το ενός-δύο ατόμων και μιλάμε και σε περιφερειακό επίπεδο. Δύο στην καλή περίπτωση του Ηρακλείου, για παράδειγμα. Σε άλλες περιφερειακές, όπως το Λασίτη, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος νομός, με περιοχές ενδιαφέροντος δασικού, θα πάμε πάλι σε γραφεία το ενός ατόμων. Άρα το προσωπικό είναι ένα πάγιο αίτημα και θα πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί δυνατότητα στις περιφέρειες με μόνιμες προσλήψεις να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα, να αντιμετωπίσουν τον όγκο δουλειά. Σκεφτείτε ότι στο Ηράκλειο, όσον αφορά τους φακέλους των σεισμόπληκτων, ένα παράδειγμα θα σας πω. Συγγνώμη. Μου λέτε ότι ο άνθρωπος που είναι στο γραφείο θα πάει να κάνει την εκαθάριση και θα κάνει επίσης και θα δημιουργήσει την αντιπυρική ζώνη. Τι θέλετε να μου πείτε ακριβώς? Κοιτάξτε, όσον αφορά την αντιπυρική ζώνη, είναι κάτι, μια ευθύνη η οποία βαραίνει τα δασαρχεία. Μα στην ουσία θα πάμε. Το αν έχουν ελλείψεις ή όχι σε άτομα ή δήμοι, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Εκτός αν το συνδέεται με την αντιπυρική περίοδο. Άλλη δουλειά κάνει ο άλλος μέσα στο γραφείο, άλλη δουλειά κάνει αυτός που είναι από έξω. Η πολιτική προστασία, θα σας πω, η πολιτική προστασία είναι ένα φάσμα το οποίο ουσιαστικά αποτελείται και συντελείται από πολλές ενέργειες. Δεν είναι μόνο πυρόσβεση, δεν είναι μόνο να κινητοποιήσουμε ένα μηχάνημα, δεν είναι να επικυρωποιήσουμε ένα σχέδιο. Το βασικό είναι η πρόληψη.
Στο κομμάτι της πρόληψης, ποια είναι η εικόνα που έχετε μπροστά σας, ποια είναι τα δεδομένα που έχετε, ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία που έχετε μπροστά σας από το ΣΟΤΑ. Όσον αφορά το ΣΟΤΑ, είμαστε σε ένα καλό σημείο, θα έλεγα. Δεν θα έλεγα στο τέλειο, αλλά όσον αφορά καθαρισμούς, όσον αφορά κινητοποίηση οχημάτων, τα οποία θα συνδράμουν στο έργο της πρεσβεσίας, όσον αφορά τις εργολαβίες, που και αυτά πρόληψη είναι, θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο. Υπάρχει ένας καλός βαθμός συντονισμού και συνεννόησης. Ελπίζω και η αντιπερική περίοδο να βοηθήσει με τη συνδρομή των πολιτών, που τα φαινόμενα να είναι, γιατί φαινόμενα θα έχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε φαινόμενα. Αλλά να είναι σε βαθμό τα οποία δεν θα στοιχήσουν ούτε σε ανθρώπινη ζωή, εννοείται, αλλά ούτε και στην απώλεια, αν το θέλετε, μεγάλων εκτάσεων, καμένων εκτάσεων, μια που μιλάμε για δασοπυρόσβεση, για την πυρική περίοδο. Ξαναλέω όμως, παρόλο τον καλό συντονισμό τα τελευταία χρόνια, την καλή συνεννόηση, και μάλιστα υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ περιφέρειας και Δήμου, με την έννοια που όπου μπορεί η περιφέρεια συνδράμει, όπου μπορούν οι Δήμοι συνεπικουρούν, παρόλα αυτά, το λέω, το ξαναλέω, το φωνάζω, θα πρέπει να πάμε σε μια εκβάθρωνα ανασυγκρότηση του κομματίου που λέγεται πολιτικής προστασίας και ΟΤΑ. Και αποκεντρωμένη διοίκηση. Διότι τα δασταρχεία ανήκουν στην αποκεντρωμένη διοίκηση και τα δασταρχεία χωρίς προϋπολογισμούς υποστελεχωμένα, δυστυχώς δεν μπορούν να παίξουν τον ρόλο για τον οποίο ουσιαστικά ο νομοθέτης, ο νόμος, τους καλεί να παίξουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Στη συνάντηση που είχαμε τις προάλλες, συνάντηση εργασίας, όπως σας είπαμε, της Πρεσβεσίας Δυνάμεις του Ηρακλείου, ουσιαστικά η συνάντηση έγινε για να δούμε πού βρισκόμαστε και τα σχετικά. Τέθηκε από την Πρεσβεσία ανάγκη, και σωστά πιστεύω εγώ, να αγοραστεί μια μεγάλη λιμνοξεδαμενή με κονδύλια της περιφέρειας, με τη βοήθεια της περιφέρειας, η οποία θα τοποθετηθεί σε σημείο κοντά στο δάσος της Σύμης, σε σημείο στο οποίο θα μπορούν και τα ελικόπτερα να κάνουν υδροληψίες σε περίπτωση που χρειαστούν να κάνουν κατάσβεση. Εννοείται ότι η περιφέρεια όχι απλά ήταν δεκτική, αλλά δεν το συζητάμε καν. Εννοείται ότι θα πρέπει να πληρωθεί. Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, όσο οι διαδικασίες και ο χρόνος το επιτρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις, να γίνει τοποθέτηση άμεσα. Είναι μια... Έχει βρεθεί ακριβώς ο χώρος ώστε να μπορέσει να εγκατασταθεί. Έχει βρεθεί, κυρία Δουλειεράκη, καθ' υπόθεση πάντα των πυροσβεστικών δυνάμεων. Διότι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής είναι αυτές που όχι απλά έχουν τον συντονισμό, αλλά αυτές θα κάνουν τις ρολιψίες. Άρα θα είναι σε σημείο που κατά την πυροσβεστική τους εξυπηρετεί πολύ καλύτερα. Έχει βρεθεί κατά προσέγγιση το σημείο. Σας ξαναλέω, καθ' υπόθεση της πυροσβεστικής, σε σημείο το οποίο όχι μόνο το δάσος της Σύμης θα μπορεί να καλύψει, αλλά και περιοχές που γειτνιάζουν με τη Σύμη, περιοχές του Λασιθίου, όπως είναι το δάσος του Σελακάνου, όπως είναι βορειότερα και ψηλότερα το δάσος του Κρούστα. Θέλω να πιστεύω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, καλώς εχόντων των πραγμάτων και έχοντας τις υπόψεις τις διαδικασίες που απαιτούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν νομίζω να είμαστε ειλικρινείς ότι θα προλάβουμε την αντιπερική περίοδο, αλλά αν όχι μεσούσεις, τουλάχιστον την επόμενη θα είναι σε πλήρη λειτουργία, σε πλήρη δράση. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά εξοικονομεί και χρόνο και καύσιμο, αν το θέλετε, στην πυροσβεστική, και αν μη τι άλλο, είναι κάτι πολύ πιο άμεσο σε σχέση με το να χρειαστεί να κάνει. Η αλήθεια είναι ότι όποιος ξέρει την περιοχή ξέρει ότι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, ακόμα και αν έχει θέα από πολύ ψηλά στο νότιο κρητικό, ότι μπορεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα να κινηθεί. Είναι ακριβώς η απόσταση πάρα πολύ μεγάλη πάνω από τα βουνά. Χρειάζεται μια άλλη δυναμική, το καύσιμο και όλα αυτά τα οποία αναφέρατε. Λοιπόν, κρατάμε και αυτή την πληροφορία. Αν όχι αυτή την περίοδο, λέτε, σε αυτή την αντιπυρική περίοδο, στην επόμενη, ότι θα μπορεί, αν μη τι άλλο, να λειτουργήσει για την εξυπηρέτηση των εναέριων μέσων. Και όχι μόνο, φαντάζομαι, διότι αν δεν υπάρχει νερό, θα μπορεί ενδεχόμενα και το πυροσβεστικό όχημα να γεμίσει από εκεί. Εννοείται. Και δεν είναι μόνο για τα εναέρια, είναι κυρίως για τα πυροσβεστικά μέσα, αλλά θα μπορούν και τα ελικόπτερα να κάνουν υδροληψία. Όπως είναι σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν μιλάμε για μεγάλες λιμνοδεξαμενές, οι οποίες έχουν να κάνουν καθαρά με το κομμάτι της πυρόσβεσης. Ωραία, λοιπόν, κρατάμε αυτή την πληροφορία. Ευχαριστώ, σας καλημερίζω. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν.